συζήτηση, γιατί φέρνει στην επιφάνεια πολύ κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία στο μέτρο και στο βαθμό που την απασχολούν και απασχολούν τη δημόσια συζήτηση. Νομίζω ότι δύο είναι τα βασικά ερωτήματα, κατά τη δική μου γνώμη. Εάν επιτέλους θα ρυθμιστεί το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο ή θα συνεχίσουν να κάνουν κουμάντο οι καναλάρχες, το ένα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι στη βάση αυτή, αν θα υπάρχουν νόμιμες άδειες και πολύ περισσότερο αν θα υπάρχει μια λειτουργία της ενημέρωσης σύμφωνα με αυτά που ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Έτσι όπως διαμορφώνεται η συζήτηση, δίνεται τέτοιο βάρος στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που αρχίζει κανένας να αναρωτιέται ποιος μπορεί να πάρει τέτοιο βάρος σε ένα εκρηκτικό τοπίο το οποίο πάει να διαμορφωθεί. Είναι πραγματικό αυτό, δηλαδή σχεδόν είναι κάτι όπου τοποθετούμε πολιτικά διλήμματα, πολιτικές συγκρούσεις και πολιτικά επίδικα σε μια ανεξάρτητη αρχή. Αρχίζει να διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα. Και κοιτάξτε ποιο είναι το κρίσιμο θέμα, τα δύο κρίσιμα θέματα. Πρώτον, γιατί τόσα χρόνια επί υπάρξεως Εθνικών Συμβουλίων Ραδιοτηλεόρασης με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά δεν έγινε ποτέ, μα ποτέ, διαδικασία νόμιμης αδειοδότησης και συνεχώς δίναμε παρατάσεις. Γιατί? Δεν έχω ακούσει κάποια απάντηση που να πείθει. Δεύτερο, είναι καλύτερο ή χειρότερο σε κάθε περίπτωση και σε κάθε εξέλιξη, σε οποιοδήποτε πεδίο και τοπίο, να έχουμε ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο ή όχι? Εγώ ισχυρίζομαι ότι σε κάθε εξέλιξη, μα σε κάθε, όποια και να είναι, όποιες αποφάσεις και αν πάρει το ΣΤΕ, τώρα, αργότερα, πριν, μετά, οποτεδήποτε, είναι πολύ προτιμότερο να έχουμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πολύ προτιμότερο. Από πάρα πολλές απόψεις, δεν θέλω να το αναλύσω τώρα. Κι όμως αυτή την συνταγματική επιταγή εμείς, για λόγους που έχουν αναλυθεί επαρκώς ως διάσκεψη Προέδρων πια, λόγω της τάσης, της συγκεκριμένης τάσης πολιτικών δυνάμεων και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Διότι κάθε φορά μπαίνουν όροι για να προχωρήσουμε σε αυτό. Και πρέπει, στη γλώσσα μου το λέμε αναπλαισίωση, γιατί εγώ δεν είμαι νομικός όπως γνωρίζετε, πρέπει αυτό να το αναπλαισιώσουμε λιγάκι και να πούμε ποιο είναι το, πώς λύνεις μια τέτοια αντίφαση. Τη λύνεις βάζοντας συνεχώς και νέες προϋποθέσεις ή κάνοντας αυτό το οποίο είναι εντελώς αυτονόητο, δηλαδή συγκροτώντας το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Κατά τη γνώμη μου κάνεις αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία απολύτως, κανένα απολύτως σοβαρό επιχείρημα για να μην προχωρήσουμε σήμερα στην συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ευχαριστώ. Κυρία Καφαντάρη και ύστερα ο κύριος Γαβρόγλου. Ύστερα είναι ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριος Κουράκης, για να κλείσουμε και θα προχωρήσουμε ύστερα. Εκτιμώ ότι η ευθύνη όλων μας, σαν εκπρόσωποι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και σαν μέλη εδώ της διάσκεψης των Προέδρων, είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει αυτή την ευθύνη σήμερα να την αναλάβουμε. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν είμαι συνταγματολόγος, γεωτεχνικός είμαι, αλλά γνωρίζω στοιχειωδώς ότι όταν υπάρχει ένα σύνταγμα, οφείλουμε αυτό το σύνταγμα της χώρας να το ακολουθούμε. Το Σύνταγμα δεν προτείνει, το Σύνταγμα δεν συνιστά, το Σύνταγμα επιβάλλει και αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος του. Και συνταγματική επιταγή λοιπόν είναι η συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Άκουσα εδώ, αγαπητοί βουλευτές, ότι από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και μάλιστα από την αξιωματική αντιπολίτευση άκουσα μήπως η κυβέρνηση σαμποτάρει
τη συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ ή άκουσα πρόσφατα και ότι ζητάμε εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση. Άκουσα επίσης από εκπρόσωπο αντιπολίτευσης μία γενεοψυχία τέλος πάντων να δείξει η κυβέρνηση στη συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ. Καταρχάς, στο πρώτο θα ήθελα να απαντήσω ότι δεν μπορεί μία δικαστική απόφαση και μάλιστα δικαστική απόφαση του ανωτέρου δικαστικού οργάνου όπως είναι το Συμβούλιο Επικρατείας να οδηγήσει σε ένα κλίμα αποσταθεροποίησης που λυπάμαι ότι μερικοί πολιτικές δυνάμεις, θα το πω καλύτερα, στοχεύουν σε αυτό. Επίσης, όσον αφορά τη γενεοψυχία της κυβέρνησης, θα ήθελα να πω ότι αυτή καθεαυτή η πρόταση του Προέδρου, ακόμα και για τον Πρόεδρο του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο απαιτεί και το Σύνταγμα, το κλίμα καλλιέργειας συνένεσης. Διότι δεν πρόκειται για άτομο από το δικό μας πολιτικό χώρο, πολύ περισσότερο φιλικό όσον αφορά το δικό μας πολιτικό χώρο, αλλά αφορά ένα παλιό κοινοβουλευτικό, ο οποίος μάλιστα έχει χρηματίσει και σαν πρόεδρος της Βουλής, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα. Δείχνει ακριβώς αυτό το κλίμα συνένεσης, το οποίο επιδιώκει να καλλιεργήσει η κυβέρνηση και βέβαια η πρόταση του Προέδρου. Το ερώτημά μου για μένα το ερώτημα το βασικό είναι θέλουμε να συγκληθεί Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Υπάρχει πολιτική βούληση λοιπόν για να προχωρήσουμε σε αυτό. Θέλουμε να συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς, γιατί όταν μιλάμε για αποφάσεις Συμβούλιο Επικρατείας δεν μπορούμε να μην θυμόμαστε την απόφαση του 2010 που έκρινε όλο το καθεστώς αδειοδότησης, μάλλον καθεστώς λειτουργίας των καναλιών σαν αντισυνταγματικό. Δηλαδή έπρεπε να αποκατασταθεί αυτή η νομιμότητα στο τοπίο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο το οποίο πρέπει όλοι να σκεφτούμε και να σκεφτούμε επίσης και το ρόλο μας εδώ, να σκεφτεί και η αξιωματική αντιπολίτευση το θεσμικό ρόλο, σημαίνοντα θεσμικό ρόλο τον οποίο έχει στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα και να προχωρήσουμε σήμερα στη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Είναι μια κατάσταση που παρατείνεται 10 μήνες όπως ελέγχθη. 4 συνεδριάσεις, σήμερα είναι η πέμπτη. Δεν μπορεί να αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα όταν αυτή τη στιγμή τα πολύ μεγάλα τα διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, τα διαπραγματεύεται η Ελλάδα και αυτό τα μεγάλα αφορούν και την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης και βέβαια και το μεγάλο ζήτημα του χρέους. Πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να καταλήξουμε αναλαμβάνοντας ο καθένας την ευθύνη του. Σαν πολιτική δύναμη και σαν άτομα βέβαια. Ευχαριστώ κύριος Γαβρόγλου.